Τους πρώτους 18 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για τις εκλογές του Μαΐου παρουσίασε χθες η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τοποστάζης στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής αναμέρωσης σε γνωστό καφέ μπαρ της πόλης. Παρουσίαση έκανε ο επικεφαλής της κίνησης και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης. Το Μάιο του 2014 οι πολίτες μας έδωσαν εντολή να αλλάξουμε τα δεδομένα στο Δήμο. Να εδραιώσουμε μια άλλη νοοτροπία και ένα άλλο ύφος στην διοίκηση, να εστιάσουμε στην αποτελεσματικότητα αλλά και τη διαφάνεια, να στηρίξουμε τους κοινωνικά ασθενέστερους και να πάρουμε ταυτόχρονα πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θέσης συνεργασίας. Ο κ. Ιωαννίδης στη σύντομη ομιλία του τόνισε πως αυτά τα 4,5 χρόνια της διοίκησης η κίνηση τίμησε την εντολή των πολιτών, κατάφερε αρκετά, δεν τα πέτυχε όλα, αλλά προσπάθησε σκληρά και κυρίως έντιμα. Σήμερα, 4,5 χρόνια λοιπόν μετά, βάζοντας αυτά τα θεμέλια, ζητάμε ξανά την εντολή των πολιτών. Για να συνεχίσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε, για να χτίσουμε την Κοζάνη του σήμερα, αλλά και το αύριο. Ο επικεφαλής της κίνησης Λευτέρης Ιωαννίδης ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία στο δύσκολο αγώνα που περιμένει όλους, όπως είπε, και τους κάλεσε να γράψουν μαζί ένα από τα κρισιμότερα κεφάλαια της ιστορίας της Κοζάνης, όπως το χαρακτήρισε, αυτό της δίκαιης επόμενης ημέρας για τον τόπο. Έχουμε ήδη μια συμπαγή ομάδα με συλλογική συνείδηση και με ευρύτατες κοινωνικές αναφορές. Τους δημοτικούς συμβούλους, τους αντιδημάρχους, τους προέδρους των νομικών προσώπων, τα μέλη της δημοτικής κίνησης. Σήμερα λοιπόν η ομάδα διευρύνεται. Σήμερα παρουσιάζουμε, αποδεχόμαστε και παρουσιάζουμε νέους φίλους, συνοδοιπόρους και συνεργάτες. Οι 18 υποψήφοι που ανακοινώθηκαν κατά τη χθεσινή διαδικασία είναι ο Χάρης Γλούμπος, η Δώρα Εμμανουηλίδου, η Σντούπα Χαρούλα, η Αναστασία Καγκελάρη, η Καζάνα Βάνα, η Καραγιάννη Όλγα, ο Κωνσταντίνος Κουτσούπας, η Βάγια Λαμπροπούλου, η Γεωργία Λογοθέτη, η Μαρίνα Μακρύ, ο Στέργιος Μάντζιαρης, ο Κώστας Μεταξάς, ο Πάρης Μόσχογλου, ο Δημήτρης Μπουκάλης, ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ο Μιχάλης Ροκάς, ο Σπύρος Σιδέρης και η Κωνσταντίνα Σκόρδα.